Καρπένησε και χιόνι. Καρπένησε και χιόνι. Πήγα πάνω. Σάββατο ήμουν. Πάπα εκεί πότε πήγε, πότε ήρθε. Παρακτήκε μέσα. Τώρα τελευταία εισγένεια. Τελευταία ήρθα Σάββατο πάνω. Μα έτοιμο να πει Βασίλη. 18 ήρθε. Έτοιμο. Βασιλεύς που άνοιγε παράκτη από το πνεύμα της αληθείας, ο παταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής προηγός, ερθέ και σκήνωσε από μην και καθάρισε και εμάς από πάση τη λίδος και σώσε ο καθαρίς και πάση τη μόνη. Αμήν. Να συνδεθούμε με τα προηγούμενα. Την προηγούμενη σύναξη, συνοπτικά θα πω τώρα, περιληπτικά, διαβάσαμε μέσα από το βιβλίο που έχω μπροστά μου, του προφήτη Ισαΐα, το πώς ο Θεός τον κάλεσε στο προφητικό αξίωμα και πώς του μετέδωσε την προφητεία, με τι τρόπο. Εκεί, με λίγα λόγια, διαβάσαμε ότι ο Θεός τον ανέβασε στον ουρανό και είδε τον επιθρόνου καθήμενων θεών που περιβαλλόταν από τάγματα σεραφείμ που έψαλαν το Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ. Και παράλληλα τον κάλεσε κάτω από αυτή την, από αυτό το θέαμα, την εικόνα, τη σκηνή, για να του δώσει την προφητεία και το αξίωμα. Αφού προηγουμένως ένα από τα σεραφείμ στο θυσιαστήριο που ήταν μπροστά στο Θεό πήγε με μια λαβίδα ένα σεραφείμ και πήρε ένα κάρβουνο αναμένο και του λέει φάτο το κάρβουνο αυτό, φάτο το κάρβουνο αυτό, και το έφαγε το κάρβουνο και αισθάνθηκε στο στόμα του πικρία αλλά γλύκα στο στομάχι. Και στη συνέχεια ακούστηκε να λέγεται με αυτό τον τρόπο ο Κύριος αφαιρεί τις ανομίες σου και καθαρίζει τις αμαρτίες σου. Γιατί λίγο προηγουμένως είχε πει ο προφήτης «Κύριε, εγώ είμαι στάχτη, είμαι στάχτη και σκόνη, πώς είναι δυνατόν ο τόσο ταλέπορος από την αμαρτία άνθρωπος να αναλάβω ένα τέτοιο αξίωμα». Και στη συνέχεια ακολούθησε αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Να παίρνει από το θυσιαστήριο το κάρβουνο, το σεραφείμ, μπροστά στο μεγαλείο του θρόνου του Θεού και να του καθαρίζει τις αμαρτίες. Και να του λέει τώρα πήγαινε. Ποια όμως προφητεία, ποιο κήρυγμα του έδωσε να κάνει και γιατί του το έδωσε να κάνει το κήρυγμα,
26, ναι. Γιατί του το έδωσε, θα το δούμε με κάποια λεπτομέρεια σήμερα. Και διαβάζω λοιπόν. Όρασις ειν είδε Ισαΐας. Όταν λέει όραση εδώ εννοεί το ένα μετά το άλλο οράματα. Που είδε ο Ισαΐας, ο Υιός του Αμός, κατά της Ιουδαίας και κατά της Ιερουσαλήμ. Λέει, ο Θεός που με ανέβασε εκεί ψηλά και τον τρόπο που με ανέβασε και το πώς ήμουν εγώ που με ανέβασε, είμαι σώμα, με χωρίς σώμα δεν ξέρω. Όμως, ένα ξέρω ότι είδα αυτά και ότι μου είπε αυτά που θα ακούσεις είναι προφητεία που μιλάει για την Ιουδαία, μια περιοχή μεγάλη, και την Ιερουσαλήμ. Και λέει μέσα κατά της Ιουδαίας και κατά της Ιερουσαλήμ. Που με αυτόν τον τρόπο δείχνει ο Θεός ότι θα προφήτευε, θα έλεγε ο προφήτης, εγώ σας κρούω τον κόδωνα του κινδύνου, ότι κινδυνεύει και η Ιουδαία και η Ιερουσαλήμ και οι δύο αυτές μεγάλες περιοχές. Τότε βέβαια ήταν ο βασιλιάς, λέει, ο Ζίας, ο Ιωάθαμ, ο Άχας και ο Εζεκίας. Τέσσερις, ο ένας μετά από τον άλλο. Άρα λοιπόν ο προφήτης καλείται να κηρύξει σκληρό κήρυγμα. Κήρυγμα που θα λέει ότι ετοιμαστείτε γιατί σας περιμένει σίγουρα συμφορά. Αυτό είναι το, με δύο λόγια, αυτό που θα πει ο προφήτης. Σας περιμένει συμφορά. Είπα περιληπτικό. Και το γιατί δεν το δούμε συνέχεια. Και διαβάζω. Πώς αρχίζει το κήρυγμα του ο προφήτης Ισαΐας στο λαό. Έτσι πως το πήρε από ψηλά. Άκουε ουρανέ και ερωτίζου η γη. Να με ακούσεις εσύ ουρανέ με τα άστρα. Και εσύ η γη, βάλε το αυτί σου από την άλλη πλευρά, ενωτίζου, οτίον, οτίον είναι το αυτί, ενώτιο είναι το σκουλαρίκι, αλλά ενωτίζου, βάλε το αυτί, γη, να με ακούσεις. Απευθύνεται, μιλάει, να το προσέξουμε και το πράγμα. Στον άψυχο ουρανό και στην άψυχη γη. Στον ουρανό που δεν έχει καμία λογική, γιατί τα άστρα είναι άστρα, και στη γη που έχει βουνά, θάλασσες και οτιδήποτε άλλο έχει, εκτός από τον άνθρωπο. Επαναλαμβάνω, μιλάει όχι στα λογικά όντα ο προφήτης, όχι, μιλάει στα άψυχα που δεν έχουν αυτιά να ακούσουν. Δεν είναι περίεργο αυτό?
να μην μιλάει στους ανθρώπους και να μιλάει στα άψυχα. Να το προσέξουμε και το πράγμα, ε. Έχει το λόγο ομιλεί ο προφήτης για συμφορά και την απευθύνει τη συμφορά σε εκείνα που δεν έχουν ούτε αυτιά, ούτε μάτια, ούτε λογική. Στα άψυχα. Γιατί πολύ προηγουμένως τα λογικά όντα, οι άνθρωποι που βρίσκονταν στις περιοχές αυτές, είχαν βουλώσει τα αυτιά τους, είχαν κλείσει τα μάτια τους και είχαν προσκυνήσει τα είδωλα. Είχαν προσκυνήσει τα είδωλα. Πώς να μιλήσει λοιπόν σε αυτούς που είχαν εντελώς κλειστά τις πόρτες νου, καρδιάς, ψυχής κλπ. Επομένως, ο λόγος που απευθύνθηκε στα άψυχα ήταν φρονιμότερος, πολύ πιο φρονιμότερος. Κάπου αλλού, δεν θυμάμαι, είναι εδώ αυτός ο προφήτης ή κάποιος άλλος, λέει ότι ακούνε και οι πέτρες και κάποια στιγμή θα φωνάξουν. Και οι λύθοι, λέει, και κράξονται. Ακούνε. Το πότε ακούνε το ξέρει ο Θεός και το πώς ακούνε το ξέρει ο Θεός. Υπάρχουν περιπτώσεις από βιογραφίες Αγίων που για να διαφυλάξει ο Κύριος ορισμένους Αγίους που εδιώκονται, άνοιγε η γη, τάκ, και τους φύλαγε, τους πρόσεγε, ήταν φύλακάς τους. Πιο πολύ από ότι οι άνθρωποι γύρω-γύρω. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός λέει, εγώ ομιλώ στον ουρανό με τα άψυχα άστρα. Ομιλώ στη γη που είναι εντελώς με τα βράχια, με τις χαράδες, με εκείνα τα πράγματα και αυτή η γη, η άψυχη, καταλαβαίνει τι λέω εγώ, οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Θυμηθείτε τον Κύριο. Τον Κύριο να θυμηθούμε, που είπε εγώ μιλάω στους ανθρώπους παραβολικά, με παραβολές, γιατί μάτια έχουν και δεν βλέπουν, αυτιά έχουν και δεν ακούν. Σε όλα αυτά μιλάει η πρόθεση, η καρδιά. Εφόσον η καρδιά δεν λέει τον έστω λόγο του Θεού, τελείωσε. Λοιπόν, γι' αυτό ο προφήτης τα λέει αυτά. Αλλά του Κυρίου η φωνή σε τέτοια περίσταση είπε «Ιούς γέννησα», παιδιά γέννησα ο Κύριος, «και αυτά με αθέτησαν». Και αυτά δείχθηκαν εντελώς παιδιά ανυπάκουα. Καμιά στάση υπακοής απέναντι μου. Α, το λέει εδώ βεβαίως. Ιούσε γέννησα και ύψωσα, βάζει και τη λέξη ύψωσα τα παιδιά μου και αυτοί με αθέτησαν. Απευθύνει λοιπόν ο προφήτης Ισαΐας στο λόγο του, το κήρυγμά του στους Ισραηλίτες, λέγοντας ότι παιδιά του σας έκανε και εσείς ήδη τον ατιμάζετε αντί να τον λατρεύετε. Γιατί σας έκανε παιδιά, τον ετοιμάζετε και προσκυνάτε τα είδωλα. Ο λόγος λοιπόν που τον έστειλε τον προφήτη είναι
ή... πες το. Μια πορεία πάνω σε αυτό που λέτε, τα είδωλα. Αφού ήξεραν οι Εβραίοι την πραγματική θρησκεία, την αληθινή, γιατί πήγαιναν στα είδωλα. Αυτό θέλω να μας εξηγήσει. Είναι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Γνωρίζουμε κι εμείς τι, ότι μας αγαπάει ο Κύριος, τι ζητάει από εμάς και εμείς κάνουμε το δικό μας θέλημα. Γιατί. Σήμερα. Το αντίθετο. Το γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτονόητο. Αυτονόητο πέρα για πέρα. Για να έχουμε κάποια ελευθερία να κάνουμε το δικό μας θέλημα. Δεν υπάρχει άλλος λόγος κανείς. Τόσες ευεργεσίες είχαν στην έρημο, καμιά από αυτές δεν είδαν την ευεργεσία και είδε προσκυνά τα είδωνα. Λοιπόν, προχωράμε. Θα να θυμηθείς, Δημήτρη, ναι, αυτό το χαρακτηριστικό που λέμε τώρα, ότι άφησαν το Θεό και λάτρεψαν τα είδωνα. Εδώ λοιπόν τώρα παρακάτω γράφει. Έγνω, λέει ο προφήτης, στο λαό του Ισραήλ, τον αλλαξοπιστήσαντα. Έγνω ο βούς των κτισάμενων και όνος την φάτνην του Κυρίου αυτού. Δεν καταλαβαίνετε. Το βόηδι ξέρει ποιο είναι το αφεντικό του, εκείνον που τον έφτιαξε. Και ο όνος γνωρίζει ποια είναι η φάτνη που την έχει φτιάξει ο Κύριος του και ποιος είναι ο Κύριος του. Ισραήλ δε με ουκέρω. Ο λαός του Ισραήλ εμένα δεν με γνωρίζει. Δεν με γνωρίζει σημαίνει. Και ο λαός μου, ο Ισραηλιτικός, ούς νίκε. Και ο λαός μου, λέει ο ολόκληρος του Ισραήλ, δεν έβαλε μυαλό. Δεν με γνωρίζει. Επόμενο είναι αφού δεν έβαλε μυαλό. Αφού δεν έβαλε μυαλό. Πάνε μαζί. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα. Ότι η Γραφή έχει την ισχύ της, ισχύει δηλαδή, στους αιώνας των αιώνων. Ό,τι λέει, δεν το λέει για την εποχή του Ισαΐα, δεν το λέει για την εποχή των Ισραηλιτών που είχαν αλλαξοπιστήσει. Αλλά αναφέρεται σε κάθε εποχή που παρουσιάζει παράλληλα ή ίδια φαινόμενα. Παράλληλα ή ίδια φαινόμενα. Έχουμε. Και σήμερα υπάρχουν αποστάτες και σήμερα υπάρχουν αυτοί που λατρεύουν ήδη τα είδωλα. Έχουμε τον χρυσό. Και μορφωμένους, όχι παρακαλώ, έχει αναβιώσει σε ένα ποσοστό, δεν ξέρω πόσο είναι, δίθεν μορφωμένο, έχει αναβιώσει αυτή των ειδώλων η λατρεία. Δία και λοιπόν το δεκάθεο, ναι, αυτό το δεκάθεο, ναι. Ποιο λοιπόν αυτού, πάει πιο μπροστά, νέο, νέο. Τι νέο. Βάζουμε ειδωλολάτρια και λέει και νέο ειδωλολάτρες. Και ήδη είναι για αυτή. Είναι το φοντουκί, ναι. Ναι, ήδη είναι για αυτή. Νέα εποχή. Νέα εποχή. Μέσα είναι όλοι αυτοί. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λοιπόν ότι βλέπουμε ότι εδώ είναι όχι παράλληλη η εποχή τότε με τη σημερινή, αλλά μοιάζει καταπληκτικά σε ένα μέρος τουλάχιστον. Σε ένα μέρος τουλάχιστον. Στο σημείο αυτό της λατρείας των ειδώλων. Σε άλλα θα δούμε παρακάτω να μοιάζει ή όχι. Γιατί και άλλα παρακάτω που θα τα ακούσουμε. Για τα οποία χτυπάει το καμπανάκι. Η Γραφή, να το ξέρουμε, η Αγία Γραφή, είναι, λέγει, το φως που φωτίζει με σκοτάδι. Αλλά είναι και η φωνή που φωνάζει
προσέχτε, βλέπετε τι πάθανε αυτοί τότε για εκείνα που έπραξαν. Και εκείνα που έπραξαν ήταν αυτά, αυτά, δεν το παρακάτω είπα, αυτά και αυτά. Προσέξτε, μήπως είναι και τώρα και το πάθημα αυτών δεν σας έγινε μάθημα εσάς. Και επομένως θα περιμένει τα ίδια. Η, του Κυρίου η προφητική φωνή λέει «Ουέ σι χωραζίν, ουέ σι Βιθσαϊδά», λέει «αλίμονο σε σένα χωραζίν και σε σένα Βιθσαϊδά», το λέγει στην εποχή του Κυρίου, «που τώρα με ακούς και μιλάω και δεν μετανοείς, τη μέρα της Χρήσεως θα είσαι σχερότερη μοίρα από τη Σόδωμα και τα Γόμορα». Άρα, ο λόγος, η αιτία και τα αποτελέσματα, τα τότε είναι ακριβώς ίδια με τα κάποια και τα όποια συμβούν σήμερα. Αποτελέσματα. Ποτέ δεν έπαυσαν τα στόματα του Θεού τα προφητικά. Τότε υπήρχαν και τώρα υπάρχουν. Και τώρα υπάρχουν. Αν δηλαδή δεν ακούει ο κόσμος, σημαίνει ότι δεν έχει ακοή για να τα ακούσει. Αν δεν βλέπει, σημαίνει ότι έχει μάτια για να δει. Για να δούμε τη γραφή τι λέει εδώ. Πώς μιλάει στο λαό το Ισραηλιτικό ο προφήτης. Ουε έθνος αμαρτωλών. Σε όλους. Έθνος γεμάτο αμαρτίας. Θα λέμε αμαρτωλό, δεν εννοούμε να είσαι αμαρτωλός, να συνείδησε ότι αμαρτάνεις και μετανοείς. Εδώ μιλάμε για αμαρτωλότητα που βρίσκεται σε αμετανοησία. Και μάλιστα που διαπράττεται από πιο χειρότερα αμαρτήματα. Αυτό μην εννοεί αμαρτωλό. Σπέρμα πονηρών. Σπέρμα εννοεί, σπέρνετε εσείς τώρα, γεννιόνται παιδιά από το σπέρμα σας, που είναι και αυτά αμαρτωλά, και αυτά συνέχεια θα φέρουν αμαρτωλά παιδιά. Είναι το σπέρμα, αλλά το σπέρμα, ο σπόρος, δεν είναι καλός και είναι για να βγάλει αγκάθια, σε όλες τις γενιές αγκάθια θα βγάζει. Καμιά εξαίρεση μπορεί να γίνει, αλλά αγκάθια θα βγάζει. Ονομάζει ο ίδιος ο Κύριος με το στόμα του προφήτη τους τότε σπέρμα, σπορά, σπέρμα, πονηρό. Δεν υπάρχει να κάτι να αφαιρέσουμε από τη μέση να, μην είναι, να είναι λίγο πονηρό ή κτλ. Αλλά είναι καθαρά πονηρό. Ή, παιδιά, ή άνομοι που ζείτε χωρίς κανένα νόμο. Χωρίς κανένα νόμο. Εγκατελείπετε τον Κύριο και παρολογήσατε τον Άγιο του Ισραήλ. Αφήσατε τον Κύριο, το Θεό δηλαδή, και παροργήσατε τον Άγιον Ισραήλ. Οργίστηκε λέει εναντίον σας ο Άγιος Θεός που σας είχε διαλέξει και σας είχε δώσει και το όνομα Ισραήλ. Επειδή ακούγονται φωνές από την άλλη όχθη. Γιατί μας λες ότι ο Θεός τιμώνει, ο Θεός είναι αγάπη. Ακούγεται φωνή. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά όταν εσύ την αγάπη την ποδοπατάς, σε τι χέρια βρίσκεσαι, ποδοπατάς την αγάπη.
Δεν βρίσκεσαι στο μίσος μέσα. Δεν βρίσκεσαι μέσα στο φθόνο. Δεν βρίσκεσαι μέσα στην εκδίκηση. Αυτά όλα δεν είναι οργή. Τι είναι? Αυτό ονομάζει οργίστηκε ο Θεός. Έφυγε από τη μέση ο Θεός του ελέους και της αγάπης και εσύ έπεσες στα χέρια του θυμού της οργής εκδίκησης. Επομένως λέει εδώ ότι τον αφήσατε, το Θεό, τον αφήσατε και σας άφησε. Βέβαια, όταν αφήνουμε κάποιον άνθρωπο και φεύγουμε, προχωράμε, έχουμε απόσταση. Ούτε το βλέπουμε, ούτε τίποτα. Αυτό λέγεται ότι πήραμε κάποια απόσταση. Αποστασιαστήκαμε από αυτόν. Και ο άνθρωπος που αφήνει τον Θεό, αποστασιάζεται από τον Θεό και ζει μέσα στην κατάρατη διαβολική. Αυτή είναι η οργή. Όχι ο Θεός καλά και σώγει, είναι οργή ποτέ. Αυτή την οργή ζει ο άνθρωπος ο αμαρτωλός. Λέει λοιπόν εδώ ότι προσέξτε αυτά που θα πάθετε, μην κατηγορήσετε το Θεό προς Θεού, να ανταστρέψετε σε βάρος σας που εσείς τον αφήσατε και αγκαλιάσατε την οργή που είναι έτοιμη να σας καταστρέψει. Και λέγει τώρα εδώ, τι έτσι πληγείτε προς τηθέντες ανομίαν, πάσα κεφαλή εις πόνον και πάσα καρδία εις δίπλων. Εξηγώ, από και από τη μετάφραση που έχει εδώ δίπλα. Γιατί να χτυπηθείτε και να πληγωθείτε ακόμη, εφόσον εξακολουθείτε να προσθέτετε περιφρόνηση ολοκληρωτική του νόμου και αποστασία. Να το δούμε λίγο. Λέει, γιατί να χτυπηθείτε. Φαίνεται ότι αυτή η εγκατάλειψη τους είχε ήδη φέρει στο κεφάλι το χτύπημα που ο προφήτης το έβλεπε. Το έβλεπε ο προφήτης. Λέει, γιατί να χτυπηθείτε ακόμη. Τη στιγμή που ήδη εσείς προσθέτετε παντελή περιφρόνηση και αποστασία. Λέει, αυτή η περιφρόνηση που κάνετε εσείς από τον νόμο του Θεού και από τον Θεό τον ίδιο, αυτό είναι το χτύπημά σας. Αυτό δημιουργεί την κατάσταση που τώρα χτυπιόσαστε. Χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε εμείς ότι κι άλλο χτύπημα μεγάλο έρχεται. Κι άλλο χτύπημα, γιατί λέει ένα κακό άμα γίνει, ακολουθούν στη σειρά και άλλα. Και εδώ μιλάει και λέει ότι δεν είναι πάσα κεφαλή πόνο. Δηλαδή όλα τα κεφάλια τα Ισραηλίτικα μέσα που βρίσκονται στο Ισραήλ πονάνε τώρα. Και η καρδιά τους βρίσκεται μέσα στη λύπη. Και κάθε καρδιά μέσα στη λύπη. Θα το περιγράψουμε λόγια και θα το διαβάσω μετά. Βλέπω, λέει ο προφήτης, ένα σώμα να είναι ολόκληρο πληγωμένο. Ολόκληρο. Να είναι πληγή πέρα για πέρα. Σώμα ολόκληρο πληγωμένο. Και βέβαια να πω ότι υπάρχει κάποιο τραύμα που να σκύψει κανείς να το περιποιηθεί και να το επουλώσει, καλά θα ήταν, δεν υπάρχει ούτε και τραύμα. Αλλά ούτε και πείδεσμα μπορεί να βάλει κανείς σε αυτή την πληγή, γιατί είναι μεγάλη η πληγή. Είναι πληγή, πως είναι αλλιώς, αγιάτρευτη. Την έβλεπε ο προφήτης
να είναι η πληγή αγιάτρευτη. Γιατί έβλεπε ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν μυαλά. Πώς το κάνουμε δηλαδή. Μωραίνει Κύριος όν βούλεται απολέσε. Και το εξηγώ. Αυτόν που θέλει ο Κύριος να καταστραφεί, τον μωραίνει. Θα πείτε, σοβαρά είναι αυτό που μας λες τώρα, ότι τον κάνει να μην καταλαβαίνει για να καταστραφεί. Θέλει ο Θεός το κεφάλι. Όχι βέβαια, όχι βέβαια, αλλά αυτόν τον μωρό, τον άνθρωπο που είναι από την αμαρτία του και την κακία του μωρός, τον αφήνει να φύγει εντελώς, να γίνει εντελώς ασύνετος, αφού δεν θέλει να βάλει μυαλό, ώστε να είναι με την δική του αιτία εκείνος ο κακός άνθρωπος αίτιος της ολοκληρωτικής συμφοράς του. Αίτιος της ολοκληρωτικής συμφοράς του. Και εδώ βέβαια πρόκειται για λαό ολόκληρο, όχι για άτομο, για λαό ολόκληρο, που ζούσε μέσα στην αμαρτία και μέσα στην ανομία που θα δούμε να την περιγράφει και θα πείτε κάτσε αυτή την εποχή, ζούμε τούτη την εποχή ζούμε. Αν τα διαβάσω τώρα παρακάτω, αυτό θα διαλογιστούμε και θα πούμε μήπως είναι τώρα αυτά εδώ τα πράγματα που τα λέμε και δεν είναι τότε, και όμως είναι τότε. Και επομένως, λογισμός και συνέπεια λογισμού. Να προσέξω ή να μην προσέξω. Το ερώτημα είναι αυτό. Προχωράω λοιπόν. Δεν υπάρχει, λέει, πληγή στο σώμα αυτό, το κοινωνικό σώμα. Την κοινωνία ολόκληρη μιλάει τώρα. Δεν υπάρχει πληγή μία που να βγάζει κάποιο πίον, ώστε να βγάλουμε το πίον. Αλλά είναι ολόκληρη η κοινωνία, μια πληγή, ένα πίον. Ολόκληρη η κοινωνία. Μας δίνει την εικόνα. Και επομένως, δεν παίρνει να τη δέσουμε, λέει, με επιδέσμους. Ας τη λέει, ούτε, λέει, καταδέσμους, ούτε λάδι επιτρέπει να βάλουμε για να μαλακώσει. Τώρα, αφού η κοινωνία είναι τέτοια που δεν παίρνει γιατριά, τους λέει από εκεί και πέρα είστε υπεύθυνοι και ακούστε τι λέει ο Θεός. Όρασης ειν είδε Ισαΐας. Ακούστε τι μου είπε στην όραση που την είδα εγώ ο Ισαΐας, ο προφήτης. Η γη ημών έρημος. Εδώ που εσείς κατοικείτε τώρα στη γη επάνω, θα γίνει έρημη. Το πώς θα γίνει έρημη, δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε καθόλου. Κάποια δύναμη εχθρική θα έρθει, θα ισοπεδώσει και εσείς θα είστε αλλού. Επόλυση ημών πυρήκαυστη. Η πόλη σας θα τις φάει φωτιά. Θα καούν. Λέγει τη Μεγάλη Εβδομάδα που αρχίζει στην αρχή ακολουθία, λέει ότι ζήλος λείψετε λαών απέδευτων. Ζήλος λείψετε λαών απέδευτων. Λαός που δεν δέχεται με κανέναν τρόπο να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε παιδευτικά μέσα χρησιμοποιεί ο Θεός, θα τον φάει ο ζήλος. Δηλαδή, η φωτιά και η καταστροφή. Αυτό λέει. Τα ακούμε. Και ξέρετε γιατί το λέει. Ολόκληρο θεάνθρωπο, άνθρωπο απεσαρμένο του Θεού, γιατί ο Θεός δεν πάσχει, σαν άνθρωπο σταυρώνουνε, να ο απέδευτος λαός,
το σταυρώνει και ο προφήτης είχε πει προηγουμένως, προσέξτε για την παρανομία σε αυτή τη μεγαλύτερη του κόσμου, ζήλος λείψετε, θα σας φάει φωτιά. Τα είχε πει και ο Άγιος Δαβίδ, ο προφήτης. 1200 χρόνια π.Χ. Ναι, και ο προφήτης ο Ισαΐας είναι 738 χρόνια, είναι μεταγενέστερος. Είναι μεταγενέστερος. Λοιπόν, άρα λοιπόν, θα καεί η Ιερουσαλήμ και τα περιχωρά της, λέει η Ιουδαία και ποια άλλη είπε μέσα, και κάτι άλλο. Αλότριοι κατεστίους είναι αυτήν, αλότριοι κατεστίουση αυτή. Άλλοι εχθροί δηλαδή θα έρθουν και θα την φάνε. Θα την κάνουν μαμ. Η Βαβύλα. Κατάλαβα. Και οι ρήμοντε κατεστραμμένοι. Από την καταστροφή θα έχει ερημωθεί. Υπό λαών αλωτρίων. Από λαούς εχθρικούς. Εδώ πια σαν αθρηγεί ο Ισαΐας, σαν αθρηγεί ο Ισαΐας λέει «Εγκαταληφθήσετε η θυγάτη Σιών». Θα εγκαταληφθεί. Και από Θεό και από ανθρώπους. Ως σκηνή ένα μπελόνι. Σαν τη σκηνή που έχουν στήσει σε ένα μπέλι και μπαίνουν μέσα οι φύλακες, σε κάποια στιγμή που δεν έχουν κίνδυνο την καταλήγουν και φεύγουν. Έτσι θα καταληφθεί και θα πάρει και φωτιά και θα καεί. Και τώρα, εδώ μας μιλάει ο προφήτης για μια σχεδόν ολοκληρωτική σύμφορα, σχεδόν ολοκληρωτική σύμφορα του Ισραήλ, είπα σχεδόν, και το δούμε παρακάτω, γιατί μέσα σε ένα λαό ολόκληρο, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει και κάποιο εκλεκτό μέρος από το λαό αυτό, έστω κι αν είναι ένας δύο, Σόδομα και Γόμορα, Λότ, ένας, έτσι, ένας, Νόε, οικογένεια Νόε, έμειναν και από εκεί έμειναν σπόρο για να συνεχίσει. Και εδώ λέγει ότι υπάρχουν οι εκλεκτοί που τους έχει αφήσει ο Κύριος και το λέει πώς. Είναι Κύριος Σαββαώθ εγκατέλειπεν ημί σπέρμα, εάν ο Κύριος ο Παντοκράτορας δεν είχε προνοήσει ώστε να υπάρχουν απόγονοι σπέρμα, εκλεκτοί του Θεού, ο Σόδομα αν γεννήθημεν και ο Γόμορα αν ομοιώθημεν. Όχι μόνο ισοπαίδωμα, όχι μόνο ερήμωση, αλλά αν δεν γεφροντίσει ο Θεός από ψηλά, να υπάρχουν οι ελάχιστοι εκλεκτοί, θα είχαν γίνει όλοι οι Παλαιστίνοι, όλοι, σαν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Δηλαδή, θα είχε μπει μέσα στη θάλασσα. Αλλά επειδή φρόντισε ο Κύριος και υπήρχαν λίγοι και υπάρχουν σήμερα εκλεκτοί, γι' αυτό και υπάρχουν. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι από το Ισραήλ, αυτούς που συνεχώς αρνούνται το Θεό και που φροντίζουν με κάθε τρόπο να στέλνουν γεράκια διαβόλου στην Ορθοδοξία, άλλοτε χιλιαστές, άλλοτε άλλους αιρετικούς, άλλοτε οι Εβραίοι, έτσι, υπάρχουν και κάποια εκλεκτά του Θεού πρόσωπα ελάχιστοι, που έχουν το όνομα Λίμα, δηλαδή μικρό υπόλοιπο, πολύ μικρό υπόλοιπο. Δεν
είναι 100% χαλασμένο το σπέρμα το Ισραηλιτικό, άντε να είναι 99% και κάτι. Γι' αυτό λέει, αν δεν διαπίσει ο Θεός κάποιο υπόλοιπο καλό, ο Σόδωμα αναγεννήθημε και ο Γόμορα ομοιώθημε. Θα είμαστε όμοιοι με τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Δεν θα ψάχνουμε όπως ψάχνει ο πολύ λαός και λέει, κοίταξε πως ζουνε οι τάδε. Αυτή είναι η πλάτη του διαβόλου. Εγώ με αυτό εδώ που έχω μπροστά μου τη γραφή, ποια σχέση έχω, σαν Κώστας Αδάμ, ποια σχέση έχω? Δεν θα μου πει, θα σε κρίνω με βάση αυτούς που παρανόμησαν σε βάρος της γραφής, θα σε κρίνω με βάση εκείνων που έζησαν με την Αγία Γραφή και την εφάρμοσαν. Αυτοί θα σε κρίνουν. Γιατί την έφεγε και την εφάρμοσαν. Λέει λοιπόν τώρα εδώ, να τα προσέξουμε πάρα πολύ καλά. Τι μη το πλήθος των θυσιών ημών πρόσφεραν οι Ισραηλίτες θυσίες σύμφωνα με τον νόμο. Έτσι λέει, να προσφέρουν θυσίες, να ευχαριστούν τον Θεό. Και του λέει τώρα, γιατί μου προσφέρετε τόσες πολλές θυσίες? Προσέξτε το καλά, παρανομία από τη μία μεριά πέρα για πέρα, θυσίες από την άλλη μεριά, στο Θεό. Λέτε, να αυτά να ταιριάζουνε. Δηλαδή, μπορώ εγώ να εγκληματώ και από το έγκλημά μου να προσφέρω θυσία στο Θεό? Είναι δυνατόν? Μπορεί εγώ να συκοφαντώ και από την άλλη μεριά να προσφέρω θυσίες στο Θεό? Και λέει ο Κύριος, γιατί μου προσφέρετε θυσίες? Δεν τις θέλω. Δεν τις θέλω. Τελείωσε. Και είναι γεγονός, εδώ είναι η άγνοια η μεγάλη. Πολύ 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 μεγάλη. Πηχτή πηχτή άγνοια. Τον βλέπεις τον Α, τον Β, τον Γ, τον Κώστα, τον Αδάμ, παραδείγματος χάρη, και παρανομή και αμαρτάνη και αδική, και πάει στην Εκκλησία και κάνει μια δωρεά μεγάλη. Μεγάλη δωρεά. Γιατί? Για να εξευμενήσει τη συνείδησή του ή να κοροϊδέψει τον Θεό? Όχι, γιατί φωνάζει. Γιατί μου προσφέρεις τέτοιες θυσίες? Δεν τις θέλω. Δεν μου χρειάζονται. Θα δούμε και παρακάτω ακόμα λίγο. Αυτό το ξέρουμε. Το λέμε εδώ εμείς. Αλλά υπάρχει τέτοια μεγάλη άγνοια μέσα στο λαό τον χριστιανικό, τον ορθόδοξο. Άγνοια που σου λέει, εγώ ανίστεψα. Και την άλλη μεριά τρώει τον άλλον. Ζωντανό. Τι να δει κάτι τη θυσία αυτή ο Θεός? Άμα εσύ τρως τον άλλον, τι να δει κάτι? Κλέβεις τον άλλον, του πατάς το χωράφι του και στα μέτρα που του παίρνεις, και να είμαι λες, εγώ πάω και κάνω λαϊμοσύνη στον άλλο αυτό. Δεν τη δέχεται λαϊμοσύνη ο Θεός. Και προχωράμε. Τέρμα τους λέει στις θυσίες που μου προσφέρετε. Τέρμα στις θυσίες. Γιατί? Είμαι πλήρης ολοκαυτωμάτων κρυών. Εγώ σαν Θεός σας, γιατί όταν προσφέρανε θυσίες στο Θεό, ζώα, και τα καίγανε λέει ολόκληρα. Το κάψιμο αυτό ολόκληρο λεγόταν ολοκαύτωμα. Εγώ έχω με τέτοια πράγματα. Μήπως εσύ τα έφτιαξες αυτά που μου προσφέρεις, λέει παρακάτω. Εγώ τα έκανα λέει και τα ζώα και οτιδήποτε άλλο υπάρχει και τα παίρνεις και τα βρεις σε μένα. Δικά μου είναι. Δεν τα έχω ανάγκη. Επομένως, όσα και αν προσφέρουμε εμείς παρανομούντες, επιστρέφονται, έστω και αν προσφέρονται, με του Θεού τη δυσμένεια
με του Θεού την απέρα, θα λέγαμε, ας πούμε την οργή κατά έναν τρόπο, γιατί σύνδεσαι να το κοροϊδεύουν. Αυτά που εσύ μας έχεις δώσει, αυτά εμείς τα παίρνουμε στα προσωπησία και τι αδικούμε ένα λαό ολόκληρο. Και λέει, είχε δώσει εντολή ο Θεός την Παλαιά Διαθήκη, οι Ισραηλίτες, όπου και αν βρίσκονται μακριά από το Ιερουσαλήμ, τρεις φορές το χρόνο να κατεβαίνουν στο Ιερουσαλήμ, στον Ναό του Σολομώντα και να προσκυνάνε τον Θεό. Και εδώ λέει ο προφήτης Ισαΐας, στόμα Θεού επομένως, λέει «Ουδαν έρχεστε οφθήνεμοι και όταν ερχόσαστε τρεις φορές το χρόνο για να παρουσιαστείτε σε μένα». Τι εξεζήτησε τα αυτά, ποιος τα ζήτησε αυτά από σας. Τα αυτά εκ των χειρών ημών, πατήν την αυλή μου, δεν θέλω να ερχόσαστε την αυλή μου να την πατάτε. Δεν θέλω να ερχόσαστε να πατάτε την αυλή μου. Ξέρετε πέρα από το λογισμό μου. Τόση μεγάλη άγνοια, τόσο σκοτάδι να υπάρχει. Μυστήρια γίνονται στην εκκλησία. Και στην εκκλησία ο Κύριος φωνάζει, ζητάει να σεβόμαστε τον ιερό χώρο του και πορευόμαστε γυμνοί στην εκκλησία μέσα. Να τελέσουμε μυστήριο, να κατέβει Θεία Χάρις. Μα αν είναι δυνατόν με κατάντια γύμνιας να ζητάμε τη Θεία Χάρη να κατεβεί κάτω. Από τη μια μεριά να κάνουμε επίδειξη και από τη μια μεριά να λέμε έλα κάτω να μας φώνει να μας βοηθήσεις. Αυτά είναι εντελώς αντιφατικά. Εντελώς ξένα προς το πνεύμα της ορθοδοξίας και τον νόμο του Θεού πέρα για πέρα. Να πεις κάτι. Πες κάτι. Αυτό έχουμε διαπιστώσει όλοι ότι στα μυστήρια γενικά για να με επικείς, ένα 90% δεν συμμετέχει στα μυστήρια. Δεν συμμετέχει. Πάνε, από συνήθεια. Στα μυστήρια. Από συνήθεια. Για την παράδοση είναι. Για την παράδοση. Από υποχρέωση. Ναι, από κοινωνικότητα. Κοινωνικότητα. Λοιπόν, προχωράμε. Και τώρα έρχεται εδώ και λέει, αφού εσείς είστε τέτοιοι, δεν θέλω να μου προσφέρετε ούτε θυμίαμα, ούτε θυσίες, ούτε τίποτα. Αφού είστε τέτοιοι, δεν τα γυρεύω. Και προχωράει και λέει, τα σνουμινι... Α, και λέει, δε λίγμα μη εστί. Αυτό το φοβερό. Δε λίγμα. Το φωνάζω. Λέει ο Θεός ο ίδιος, δε λίγμα μη εστί. Και τι σημαίνει δε λίγμα. Τα σιχαίνομαι πέρα για πέρα. Σιχαμάρα. Τι είναι εκείνο που μπορεί να προσεγγίσει τη μεγαλύτερη σιχαμάρα και να φέρει τον εμετό και να σε κάνει να πέσει υπόθυμος κάτω από τη σιχαμάρα. Αυτό λέει, αυτά εσείς που κάνετε, εγώ τα σιχαίνομαι. Και προχωράει και λέει, τα ασνομινίας λέμε καλό μήνα. Δεν το λέμε, έχουμε πρωτομηνιά λέμε, πρωτοχρονιά του βασιλείου. Οι Εβραίοι είχαν κάθε πρώτη μηνός και γιορτή. Και λέει τα σνομινίας ημών, τις πρώτες του μηνός και τα Σάββατα, τις ημερές Κυριακές. Τις συχαίνομαι, δεν τις θέλω να τις γιορτάζετε. Δεν τις θέλω να τις γιορτάζετε. Για να σκεφτούμε λιγάκι. Πότε γίνονται τα μεγαλύτερα κακά. Καθημερινοί που δουλεύουν ή Κυριακές που κάθονται. Σε γιορτές συνήθως γίνονται μεγαλύτερα κακά. Η ίδια φωνή ακούγεται να φωνάζει τις πρωτομηνιές, τις εορτές, τις Κυριακές, τις σημερινές θα λέγαμε σήμερα, εγώ τις συχαίνομαι, δεν τις θέλω πέρα για πέρα. Και είναι ο Κύριος μας εκείνος
που έφερε την Κυριακή να τη γιορτάζουμε. Και την ημέρα τη μεγάλη, όχι μόνο λέει τις Κυριακές, αλλά και την ημέρα τη μεγάλη. Βάζει ημέρα μεγάλη, γιατί είχαν και τότε ημέρα μεγάλη. Ήταν η Πεντηκοστή. Τότε, δική του Πεντηκοστή. Και εμείς έχουμε Πεντηκοστή. Και εμείς έχουμε Χριστούγεννα μέρες μεγάλες. Εμείς Παναγίας μέρες μεγάλες. Ένα πλήθος μεγάλο βαφτισμένων χριστιανών τις ημέρες αυτό τις ατιμάζει με την έννοια και την συνέστηση ότι τις τιμάει, τις ατιμάζει. Πώς ατιμάζει, το ξέρουν όλοι μας. Είναι οι ημέρες που γίνονται τα μεγαλύτερα κακά. Χριστούγεννα, παραδείγματος χάρη, χαρτοπαίγνιο. Έτσι, Πάσχα, φαγοπότη και οτιδήποτε άλλο. Δεν μυρίζει μέσα πνεύμα Χριστού, δεν μυρίζουν οι γιορτές πνεύμα Χριστού καθόλου. Είναι, έχει αποβληθεί από μέσα η πνευματικότητα της γιορτές, η χριστιανική, και έχει μπει μέσα το εσφορικό πνεύμα πέρα για πέρα και καλλιεργεί με αυτόν τον τρόπο τις ψυχές ο διάβολος, ώστε να πιστεύουν ότι τελούν τον νόμο του Θεού, εφόσον κάθονται τουλάχιστον, και πάνε μη 10 λεπτά στην εκκλησία για να εξαπατήσουν τον εαυτό τους. Καμία, επαναλαμβάνω, συγκίνηση χριστιανική. Και λέει ο Θεός, εδώ είναι, αν το προσέξουμε, λέει, επαναλαμβάνω, τα σε εορτάς, τα νηστείας, και τις νηστείες λέει μέσα, και τις νηστείες, και τις αργίες, μισή η ψυχή μου. Μιλάει το στόμα του προφήτη, εξ ονόματος του Θεού. Η ψυχή μου μισή, αφού είναι ευδέλιγμα, το ευδέλιγμα του συγγενόμαστε το ευδέλιγμα. Μισή η ψυχή μου λέει, τα μισή αυτά η ψυχή μου. Γι' αυτό λέγει, γι' αυτό αν το προσέξουμε αυτό και τελειώνω, έχει και θα συνεχίσουμε, γι' αυτό όταν εκτείνεται τα σχήρας, αποστρέψω τους οφθαλμούς μου αφημών. Εάν λέει σηκώσετε τα χέρια ψηλά για να μου ζητήσετε, αυτό σημαίνει εκτείνετε τα χέρια, όταν σηκώσετε τα χέρια ψηλά για να μου ζητήσετε, αποστρέψω το πρόσωπο. Εγώ θα γυρίσω το πρόσωπό μου αλλού. Μιλάει ο Θεός σαν άνθρωπος για να καταλάβουμε ότι μετά από μια τέτοια κατάντια έχει τη συνέστηση ο καταντημένος άνθρωπος να πλησιάσει τον και να πει ξέρεις και νηστεύω και αγρυπνώ και κάνω το ένα και κάνω το άλλο και ο Θεός απαντάει εγώ γυρίζω το πρόσωπό μου αλλού. Δεν σε γνωρίζω, δεν σε καταλαβαίνω. Και αν πληθύνετε δε ίσεις, ούκ εις ακούσομαι ήμουν, και αν συνεχίσετε να επιμένετε στην προσευχή και μου ζητάτε, χωρίς να καταλαβαίνετε τι έχετε κάνει, δεν ακούω τίποτα. Όπως εσείς δεν ακούτε όταν εγώ μιλάω, και εγώ δεν ακούω όταν μιλάτε σε μένα μετά από τέτοια κατάντια. Εγάρ, κοιτάξτε εδώ, εγάρ χείρες ημών, αίματος πλήρης. Τα χέρια σας είναι γεμάτα από αίμα. Θα πει, μα εγώ άλλος δεν αδίκησα, όπως ακούμε και λέμε. Δεν έκλεψα, δεν σκότωσα. Γιατί το αίμα στάζει μόνο να μας σκοτώνεις. Άμα σκοτώνεις, στάζει το αίμα. Άμα εσύ βλέπεις τον άλλον ή ακούς ότι ο άλλος δεν έχει να φάει και πεθαίνει γιατί δεν έχει να φάει και εσύ κλείνεις τα αυτιά σου γιατί μαζεύει τα χέρια σου για τα δικά σου μόνο, η δική σου μόνο οικογένεια, για τον εαυτό σου μόνο, αυτούνου εσύ δεν έχεις με αυτόν τον τρόπο, ενώ μπορείς να του προσφέρεις κάτι. Λέει, εχείρες ημών, αίματος πλήρης. Αλλά δεν μιλάει μόνο για αυτήν την περίπτωση, μιλάει για όλα τα κοινωνικά σώματα. Δηλαδή και για εκείνους που έχουν τη δυνατότητα
να βάζουν το χέρι μες στη τσέπη μας, του καθενός στη τσέπη, να αφαιρούν από τη τσέπη και να μην έχει να φάει. Και να βογκάει ο λαός ο πολλής. Και να βογκάει, το λέει παρακάτω. Να βογκάει παρακάτω, στρέφεται εναντίον των αρχόντων. Εδώ μιλάει γενικά για όλα στρώματα και παρακάτω μιλάει για τους άρχοντες. Ετοιμάστε λέει τα κεφάλια σας. Έρχεται. Το λέει παρακάτω τη λέξη αυτή. Έρχεται. Και έτσι τελειώνω. Έρχεται. Θα το δω παρακάτω. Έρχεται. Και όντως ήρθε η συμφορά του Ναβουχοδόνοσορα. Και για να κλείσω στο σημερινό θέμα, δεν υπάρχει περίπτωση όταν υπάρχουν ίδια δεδομένα, ίδια αίτια, ίδια συμπεριφορά ανθρώπων, σαν και αυτή που διαβάσαμε τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση που να μην έχει τα ίδια αποτελέσματα. Να το χωρέσουμε πολύ καλά. Σε κάθε συμφορά που έχει πέσει στους ανθρώπους επάνω, υπάρχουν τα ίδια δεδομένα, ίδιες αιτίες, ίδιες αφορμές, έχουν τα ίδια αποτελέσματα. Και μετά λέμε, και κατά το μόνο να το πάρουμε, και κατά το μόνο να το πάρουμε, λέει κανείς, μωρέ εγώ γιατί να πάθω αυτό, δεν έκανα και τίποτα. Σε μένα τυχαίνει. Ναι, γιατί δεν το πάθω, γιατί δεν έκανα και τίποτα. Όλα σε μένα έρχονται. Μα είναι δυνατόν να παθαίνεις κάτι χωρίς να υπάρχει ανάλογη αιτία και η ανάλογη σχέση σου για συμμετοχή στο γεγονός που φέρνει το αποτέλεσμα της συμφοράς. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Έχει μείνει και υπόλοιπο. Ελπίζουμε την άλλη φορά ή την παράλλη φορά. Ήθελα να κάνω τη Παναγία στέμα σήμερα, αλλά τέλος πάντων για να έχουμε τη συνέχεια το έκανα και το πράγμα. Θα τα ξαναπούμε την άλλη φορά. Έχει να πει κανείς κάτι? Όχι. Έχουμε. Πες κάτι. Κάνεστε το παράδειγμα του Ιώβ, ο οποίος ήταν άγιος άνθρωπος και δίκαιος παρά το Θεό. Αυτός δεν είχε καθυνεί τίποτα το κακό και είδε τόσες συμφορές που μπορούμε να πούμε εμείς, καλά, εντάξει. Δεν έκανε τίποτα. Μα ο Ιώβ είδε τόσες συμφορές. Ενώ ήταν δίκαιος και όμως είδε τόσες συμφορές. Δεν πρέπει να μας παραδειγματίζει αυτό κι εμάς. Εκεί δημιουργεί. Να μην αγαναχτούμε για τα κακά που μας βρίσκουν. Δημιουργεί κάποια νοοτροπία που μας βοηθάει και σίγουρα ο υπαρδημιουργεί. Δηλαδή, αν ο Ιώβ δεν βρήκε να δικαιολογήσει τον εαυτό του πάνω στις συμφορές που του έπεσαν και τι ήταν άγιος, ναι. Δεν βρήκε να πει, ξέρεις, εγώ δεν έφταξα. Δεν επλασίμισε το Θεό. Δεν είπε τίποτα, είπε δεν έφταξα. Όχι. Αλλά δόξα στον Θεό. Ναι. Τότε εμείς τι πρέπει να κάνουμε που να απέχουμε από τον Ιώβ παρασάγκας πολύ. Ναι. Για κάποιο με δική μας υπηρετήτητα κακό μπορεί να συμβεί. Ναι. Δικαιολογία δεν υπάρχει. Α, και μόνο. Να πω κάτι. Ναι, να πεις. Ότι όλα αυτά που λέμε τώρα, αφού δεν διαβάζουμε, να έχουμε κάποια γνώση, όλα, σε όλα έχουμε άγνοια. Οπότε, τι τα λέμε. Η άγνοια τα κάνει όλα. Η άγνοια τα κάνει όλα. Για τον Ιώ, ποιος το ξέρει. 5-10 εδώ που τα έχουμε διαβάσει. Την Παλιά Διαθήκη. Αλλιώς, ποιος τα ξέρει. Κανένα δεν διαβάζει κανένας. Είμαστε αδιάβαστοι. Γι' αυτό οι αποβάτες τα ξέρουν όλα. Ο Θεός μας έδωσε αυτή τη δύση. Όλα μας τα έδωσε και τα λέει και το προσπαθούμε. Για να κάνουμε μια φορά και μόνο αυτογνωσία στον εαυτό μας, θα βρούμε τα κακά που έχουμε. Αλλά δεν μας συμφέρει. Μας συμφέρει έναν καλόν ξεμολόγο να είμαστε ξεκανόνες. Και ο ξεμολόγος καλός είναι αυτό. Δηλαδή, Βασίλη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι ένα τώρα. Που με ακούς έτσι, γι' αυτό είναι σχήμα λόγου, δηλαδή, θα μας είσαι απαντήσει βέβαια. Φεύγοντας εσύ από εδώ, μετά από όλα όσα διαβάσαμε, τι συμπέρασμα έχεις για να βγάλεις? Απλά και μόνο. Ένα συμπέρασμα απλό θέλω να ξέρω. Προτού κοιμηθώ, θα κάνω αυτογνωσία αυτά που άκουσα και αυτά που θα μπορέσω να εφαρμόσω. Ο Βασίλης, αλλά για το... Για το σύνολο είναι τούτο, ότι πραγματικά έχουν ξεφύγει πάρα πολύ.
Δηλαδή, όπως είπες προτύπου, ακούμε αλλά δεν ακούμε. Πρέπει να κοιμάσαι ήσυχος, δηλαδή, θα σου πάτε να σου το πω και έτσι. Πρέπει να κοιμάσαι ήσυχος. Αν κοιμηθείς ήσυχος, είσαι μεγάλος αμαρτωλός. Αυτό είναι εκεί το ερώτημα εκείνο. Πρέπει να κοιμάμαστε ήσυχοι. Πραγματικά, να είμαστε ανήσυχοι, διότι έχουμε κάνει πάρα πολλά λάθη και δεν τα διορθώνουμε. Πρέπει να έχουμε... παράδειγμα, πριν για τους που δίνουν ελεημοσύνη κλπ. Έκανα μια παραβολή στον εαυτό μου και λέω, ήρθε ο Κώστας Αδάμ και μου ζήτησε να του φτιάξω μια πόρτα. Του είπα ένα αλφα ποσό. Και μετά, τι κάνω, πώς το είπα, αλλά στην ουσία η πόρτα θέλει 10 βίδες. Ας το αφαιρέσω το δύο μου, πώς θα το καταλάβει. Τον κλέβω. Το μέτρο. Τον κλέβω τον άνθρωπο, έστω δύο βίδες. Και πάω και δίνω μετά ελεημοσύνη. Δεν είναι η δική μου ελεημοσύνη, είναι αυτή που έκλεψα. Και εσύ έκανε κακό εσύ. Δηλαδή, δίνοντας ελεημοσύνη είναι αυτά που έχουμε κλέψει κατά καιρούς. Όχι από τον υδροτά μας που δημιούργησαμε κάτι. Σωστό. Συνεπώς δεν τα θέλει αυτά ο Θεός. Θέμα... Και δεν μιλεύω ότι κάνουμε ελεημοσύνη. Τι ελεημοσύνης κάνει. Τι παράγεις άνθρωποι. Βαγγέλη, φεύγουμε. Μισό λεπτό. Το θέμα, ένα στόχο έχει. Πρώτα για μένα και μετά για όλους μας και για εκεί που θα ακουστεί από την τηλεόραση. Να αφυπνίσει τις συνειδήσεις μας ότι οι καιροί που περνάμε είναι τρεις χειρότεροι από εκείνους που περνούσαν αυτοί και τους έπεσε το μαχαίρι και τους έφαγε. Να έχουμε το νου μας, μήπως έρθει σαν κλέφτης μες τη νύχτα και τότε αδειμονώ μας. Έτσι θα έρθει. Αφού το λέει τώρα. Είναι αντίστοιχο η Ισαΐα. Μας διαβάζουμε, δεν τα βλέπουμε. Εσείς θα είμαστε χειρότεροι από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Διότι τα Σόδομα και τα Γόμορα δεν είχαν γνώση τον νόμο. Ενώ εσείς που το ξέρετε, παρανομείτε, συνεπώς θα έχετε μεγαλύτερη καταδίκη. Άρα μιλάμε να είμαστε, πώς το λένε, στη Σκοπιά. Σκοπιά πάμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Πάντος, Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Πάντος, Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Πάντος, Άγιος ο Θεός. Πάτερ ημών, ο Ιησούς ουρανής, ευχαριστήτε το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εις ουρανό και επί της γης, τον Άγιο ημών του Αγίου σου, δώσ' ημί σήμερα και άφεσι ημί τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίαμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέχεις ημάς χειρασμός, αλλά ρίσαι ημάς από το πολύ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξα τω Θεώ, με τέτοια αυτή βροχή πάλι είχαμε... Να πω είχαμε χαρά γιατί έπρεπε, δεν θα πούμε θέλει. Όποιος δεν έχει αυτή και το πάμε. Και κατά τύχη να λέμε και το κύριε Λέισον, λέμε τώρα. Να λέμε και το κύριε Λέισον και όταν πηγαίνουμε στο...